Καλώς ορίσατε πίσω στη συζήτηση για τις συνήθειες. Θυμάστε όταν μιλήσαμε για το πώς ο εγκέφαλός μας βοηθάει να δημιουργήσουμε και να εδραιώσουμε ισχυρές συνήθειες? Σήμερα θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις συνήθειες που δεν θέλουμε πλέον στη ζωή μας. Και μην ανησυχείτε. Όπως θα δείτε, οι βασικοί μηχανισμοί που καθιστούν τη δημιουργία των συνήθειών εφικτή είναι οι ίδιοι που μας βοηθούν να τις διακόψουμε. Απλώς θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάπως διαφορετικά βήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που εξετάζουμε το θέμα αυτό σε ξεχωριστό βίντεο. Ας θυμηθούμε για αρχή τον κύκλο των συνήθειών. Ξεκινάμε με ένα σήμα το οποίο οδηγεί σε μια ρουτίνα και ενισχύεται από μια ανταμοιβή. Αυτή η ανταμοιβή μας ενθαρρύνει να επαναλάβουμε τη ρουτίνα κάθε φορά που συναντάμε το σήμα. Έτσι η ρουτίνα γίνεται αυτόματη, μετατρέπεται δηλαδή σε συνήθεια. Πώς όμως γίνεται αυτή η μετατροπή σε νευροβιολογικό επίπεδο? Υπάρχουν πολλοί εγκεφαλικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, τους οποίους έχουμε ήδη συζητήσει. Ας τους ξαναθυμηθούμε εν συντομία, γιατί είναι πολύ σημαντική για το σημερινό μας θέμα. Το σήμα έχει να κάνει με μέρη του εγκεφάλου όπως ο προμετωπιαίος φλοιός που εντοπίζουν και ερμηνεύουν στοιχεία του περιβάλλοντος μας. Όταν ένα στοιχείο αναγνωρίζεται ως το σήμα μιας ρουτίνας, τα βασικά γάγκλια του εγκεφάλου αναλαμβάνουν την εκτέλεση της συνήθειας σαν ένας αυτόματος πιλότος. Αυτό που μας οθεί να επαναλάβουμε τη ρουτίνα είναι η ανταμοιβή που παίρνουμε κάθε φορά που την εκτελούμε, είτε αυτή η ανταμοιβή είναι υλική είτε ψυχολογική. Πιστέψτε με, ο εγκέφαλός μας λατρεύει τις ανταμοιβές. Συγκεκριμένα, το μετεχμιακό σύστημα του εγκεφάλου λειτουργεί σαν αποκωδικοποιητής των συνεπειών μιας συμπεριφοράς, συσχετίζοντας την ανταμοιβή με την επιβίωσή μας, ενώ ερμηνεύει τον πόνο ως προειδοποίηση για την παρουσία κινδύνου. Γι' αυτό εργάζεται συνεχώς για να ενθαρρύνει την επανάληψη των συμπεριφορών που μας προσφέρουν ευχαρίστηση και να αποτρέπει εκείνες που προκαλούν πόνο. Έχουμε ήδη εξηγήσει πώς οι συνήθειες έχουν αυτόματο χαρακτήρα, επιτρέποντάς μας να τις επαναλαμβάνουμε χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα μέρη του εγκεφάλου που είναι αναγκαία για σκέψη και αναλογισμό των συνεπειών μιας συμπεριφοράς καταναλώνουν πολύ νοητική ενέργεια. Αν έπρεπε, για παράδειγμα, να σκεφτόμαστε κάθε μέρα τι θα κάνουμε αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, αυτό θα αντλούσε μεγάλο κομμάτι της διαθέσιμης ενέργειάς μας και θα μας έμενε λίγη διαθέσιμη για να πάρουμε άλλες πιο σημαντικές αποφάσεις. Τα βασικά γάγκλια ουσιαστικά κρατάνε ένα αρχείο από αυτόματες συμπεριφορές. Σήμερα βλέπουμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε μια συνήθεια από αυτό το αρχείο. Πριν προχωρήσουμε με περισσότερη θεωρία, ας δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα με το οποίο μπορούμε όλοι να συσχετιστούμε και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο κύκλος των συνήθειών. Ας υποθέσουμε ότι έχω τη συνήθεια να πίνω καφέ το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά μου και να αφήνω το φλιτζάνι μου άπλυτο στο νεροχή. Όταν επιστρέψω, βλέπω το λερωμένο φλιτζάνι και εύχομαι να το είχα κάνει το πρωί γιατί τώρα είμαι πολύ κουρασμένη. Εδώ η συνήθεια που θέλω να αλλάξω είναι να μην αφήνω το φλιτζάνι μου άπλυτο. Η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτουμε συνήθως είναι ότι προσπαθούμε να σπάσουμε μια συνήθεια στοχεύοντας μόνο στη συμπεριφορά. Αν όμως εξετάσουμε τη συμπεριφορά μέσα στο πλαίσιο του κύκλου της συνήθειας, καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν αρκετά άλλα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ας ξεκινήσουμε με το σήμα, το οποίο είναι εκείνο που ενεργοποιεί και τη συνήθεια. Εάν καταφέρουμε να εξαλείψουμε αυτό το σήμα, το πράσινο φως για την εκκίνηση της συνήθειας δεν θα ανάψει ποτέ. Στο παράδειγμά μας, και αν μπορεί να είναι τα σήματα που ενεργοποιούν τη συνήθεια του να αφήνω το φλιτζάνι άπλυτο. Θα μπορούσε να είναι το ότι πίνω καφέ, η αναχώρηση για τη δουλειά μου, η τοποθεσία στην οποία πίνω τον καφέ μου ή ακόμα και η συγκεκριμένη κούπα που χρησιμοποιώ. Επομένως, πρέπει να δοκιμάσω να αλλάξω αυτά τα σήματα. Μπορώ να σταματήσω να πίνω καφέ ή να σταματήσω να πηγαίνω δουλειά, αλλά αυτό δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε εφικτό για τους περισσότερους. Θα μπορούσα να ξεκινήσω να πίνω καφέ σε ποτήρια μιας χρήσης, αλλά αυτό είναι οικονομικά και περιβαλλοντολογικά ασύμφορο. Μια πιο εφικτή λύση ίσως θα ήταν να ξυπνάω λίγο νωρίτερα, ώστε να έχω τον επιπλέον χρόνο που χρειάζομαι για να πλύνω το φλιτζάνι μου. Το νόημα όλων αυτών είναι ότι προσπαθώ να τροποποιήσω το σήμα που ξεκινά τον κύκλο της συνήθειάς μου, καθιστώντας την έναρξη της συνήθειας δύσκολη. Ας εξετάσουμε και το άλλο στοιχείο του κύκλου, την ανταμοιβή. Η ανταμοιβή είναι αυτό που λαμβάνω κάθε φορά που συμμετέχω στη συμπεριφορά και ενισχύει την επανάληψη και διατήρηση της συνήθειάς μου. Η διαχείριση της ανταμοιβής ίσως να μας φαίνεται πιο περίπλοκη, καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να την αναγνωρίσουμε ή να βρούμε εισάξεις εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που διατηρεί τη συνήθεια του να αφήνω πιάτα άπλυτα πριν φύγω για δουλειά, εφόσον επιφανειακά δεν φαίνεται να προσφέρει κάποια επιβράβευση. Αν δούμε τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, κάθε ανταμοιβή σχετίζεται με την αποφυγή κάποια μορφή πόνου ή τη δημιουργία κάποια μορφή ευχαρίστηση. Το να αποφεύγω το πλύσιμο του φλιτζανιού μου ίσως με επιβραβεύει ψυχολογικά επειδή αποφεύγω την επιπλέον δαπάνη χρόνου και ενέργεια. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αντικαταστήσω αυτή την ανταμοιβή με μια άλλη, πιο θετική και πιο ισχυρή. Αυτή η νέα ανταμοιβή μπορεί να είναι η ικανοποίηση που θα νιώσω όταν συνειδητοποιήσω πως έκανα κάτι που βοηθά τον μελλοντικό μου εαυτό. Επειδή το παράδειγμα μας είναι πολύ απλό, αυτή η υπενθύμηση ίσως να είναι αρκετή για να με βοηθήσει να επαναπροσδιορίσω την ανταμοιβή και να τροποποιήσω τη συνήθειά μου. Καταλαβαίνω πως όλα αυτά μπορεί να φαίνονται λογικά, αλλά τι γίνεται όταν κλείσουμε το βίντεο και βρεθούμε μπροστά στο επόμενο σήμα που θα ενεργοποιήσει μια συνήθεια που θέλουμε να αποφύγουμε? Πώς διακόπτουμε αυτόν τον κύκλο σε πρακτικό επίπεδο?
Τις καλύτερες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούμε να τις βρούμε στην νευροεπιστήμη, η οποία μας εξηγεί ότι όλες μας οι ενέργειες έχουν βιολογική βάση. Ας επιστρέψουμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα αυτού του καναγιού, την νευροπλαστικότητα, η οποία εξηγεί κάθε τύπο μάθησης. Οι συνήθειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά βαθιά ριζωμένες επίκτητες συμπεριφορές. Ο όρος μακροχρόνια ενδυνάμωση, ή στα αγγλικά long term potentiation, χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πώς οι νευρώνες που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα στον εγκέφαλό μας, επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου, ενδυναμώνουν συνδέσεις μεταξύ τους, κάτι που μας επιτρέπει να μαθαίνουμε και να αναγνωρίζουμε καλύτερα στοιχεία του περιβάλλοντός μας. Για παράδειγμα, το βούρτσισμα των δοντιών μου το πρωί είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας ενδυνάμωσης συγκεκριμένων νευρώνων που σχετίζονται με αυτή την πράξη. Ωστόσο, η νευροπλαστικότητα δρά και μέσω ενός άλλου μηχανισμού, της μακροχρόνιας κατάθλιψης, που δεν έχει να κάνει με την κλινική κατάθλιψη, αλλά χρησιμοποιείται με την τεχνική έννοια του όρου. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται στη σταδιακή αποδυνάμωση των νευρικών συνδέσεων, η οποία οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της γνώσης που έχουμε αποκτήσει. Για παράδειγμα, ίσως όταν ήμουν μικρή να έμαθα να παίζω κιθάρα μέσα από μία περίοδο μακροχρόνιας ενδυνάμωσης, αλλά σταμάτησα εντελώς την εξάσκηση για τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή η μακρά περίοδος αδράνειας θα ενθαρρύνει τη μακροχρόνια κατάθλιψη των νευρικών συνδέσεων που σχετίζονται με την εξάσκηση κιθάρας. Κατά συνέπεια, αν προσπαθήσω τώρα να παίξω κιθάρα, οι νευρικές συνδέσεις θα δυσκολευτούν να συνδεθούν μεταξύ τους, γι' αυτό θα χρειαστεί να περάσει μία άλλη περίοδος μακροχρόνιας ενδυνάμωσης για να μάθω ξανά αυτό το όργανο. Σκεφτείτε πώς ξεθοριάζει η σχολική ύλη από τη μνήμη μας με το πέρασμα του χρόνου. Όμως, εάν εκμεταλλευτούμε τον μηχανισμό της μακροχρόνιας κατάθλιψης προς όφελός μας, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να εξαλείψουμε τις ανεπιθύμητες μας συνήθειες. Να ξέρετε πως όλες οι μαγικές, μυστικές ή top-rated συμβουλές περί διακοπής συνήθειών έχουν ως βάση τους αυτόν τον μηχανισμό. Στην ουσία, πρέπει να αποδυναμώσουμε σταδιακά τις νευρικές οδούς που οδηγούν στη συνήθειά μας, λες και αυτή η συνήθεια είναι η ύλη της ιστορίας που διδακτήκαμε στην τρίτη γυμνασίου. Υπάρχουν αμέτρητες μεθόδοι που ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια αποδυνάμωση, αλλά επειδή είναι αδύνατο να τους αναλύσουμε όλους σήμερα, θα επικεντρωθούμε σε μία μέθοδο που ίσως να μην έχετε ξαναακούσει, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι κάποιες συνήθειες λειτουργούν στον εγκέφαλό μας ως ένα κλειστό αυτοεπαρκές κύκλωμα ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι συνήθειες έχουν αυτοματοποιηθεί σε βαθμό που δεν απαιτούν συνειδητή ενεργοποίηση για να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πως οι καπνιστές ανάβουν το επόμενο τσιγάρο χωρίς δεύτερη σκέψη ή την αβίαστη επιθυμία μας να ελέγξουμε το κινητό μας ενώ κάνουμε μία εργασία. Τι θα γίνει όμως αν μετατρέψουμε αυτό το κύκλωμα από κλειστό σε ανοιχτό και επιτρέψουμε εξωτερικά στοιχεία να εισέρθουν? Την προηγούμενη φορά συζητήσαμε την τεχνική του task bracketing, όπου θέτουμε μια ξεκάθαρη αρχή και τέλος για μια συνήθεια που θέλουμε να κτίσουμε. Είδαμε πως η δύναμη της τεχνικής αυτής εξηγείται από το ότι οι ειδικοί νευρώνες στον εγκέφαλο ενεργοποιούνται στην αρχή και στο τέλος μια συνήθειας, ενισχύοντας την αναγνώρισή της από τον εγκέφαλο. Όταν προσπαθούμε να απαλλαγούμε από μια συνήθεια, η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Επειδή οι νευρώνες έχουν ήδη ισχυρές συνδέσεις μεταξύ τους, ο στόχος μου είναι να τις αποδυναμώσω. Ουσιαστικά κάνουμε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως αντίστροφο task bracketing, γιατί προσπαθούμε να αποδυναμώσουμε ένα ήδη καλά εδρεωμένο δρόμο στον εγκέφαλο που έχει ήδη ξεκάθαρη αρχή και τέλος, αλλά οδηγεί σε ένα προορισμό που δεν θέλουμε πια να πάμε. Ας μιλήσουμε για μία μέθοδο που έχω ακούσει από τον καθηγητή νευροβιολογίας Andrew Huberman μέσα από το υπέροχο podcast του The Huberman Lab. Αυτή η τεχνική μας προτρέπει να εκμεταλλευτούμε την περίοδο αμέσως μετά την εκτέλεση μιας ανεπιθύμητης συνήθειας, όταν οι νευρώνες που σχετίζονται με αυτή τη συνήθεια είναι ακόμα σε ενεργή κατάσταση, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη συνήθεια. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πούμε πως έχω τη συνήθεια να κοιτάζω ειδοποιήσεις στο κινητό μου κάθε φορά που προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να διαβάσω. Στην περίπτωση αυτή, μόλις πιάσω τον εαυτό μου να κάνει αυτή την πράξη, μπορώ να ξεκινήσω να κάνω μια θετική συμπεριφορά. Αυτή δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύπλοκο. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως το να πιω ένα ποτήρι νερό, να βγω λίγο έξω να πάρω αέρα ή να κάνω 5 push-ups. Η λογική πίσω από αυτή την τακτική είναι ότι εκμεταλλεύομαι το γεγονός πως οι νευρώνες που σχετίζονται με την παλιά συνήθεια είναι ακόμα σε ενεργή κατάσταση. Το τι θα συμβεί στον εγκέφαλό μας εάν μείνω συνεπής με αυτή την τακτική είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το σήμα που προηγουμένως ξεκινούσε τη συνήθειά μας να ψάχνουμε το κινητό μας κάθε φορά που προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε, αρχίζει σιγά σιγά να ενεργοποιεί μια νέα συνήθεια. Ας πούμε το να πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Ίσως να μην είναι ξεκάθαρο πώς αυτό καταπολεμά την αρχική ανεπιθύμητη συνήθεια, αλλά είναι καταπληκτικό εργαλείο γιατί μας λύνει τα χέρια από πολλές απόψεις. Πρώτον, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε και να απομονώσουμε τα στοιχεία του κύκλου, γιατί δουλεύουμε πάνω σε κάτι που είναι ήδη εγκατεστημένο. Επιτρέπουμε στο σήμα, όποιο και αν είναι αυτό, να λειτουργήσει ως έχει. Το σήμα αυτό ξεκινά έναν κύκλο που περιέχει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά και ενδυναμώνεται από μια επιβράβευση. Στην περίπτωσή μας, ίσως να είναι η αποφυγή του πόνου που νιώθω όταν συγκεντρώνομαι για το διάβασμα. Όταν όμως έρθω και προσθέσω μια εναλλακτική συμπεριφορά αμέσως μετά, είναι σαν να επαναπροσδιορίζω την αρχική σημασία του σήματος που οδηγούσε στην ενασχόλησή μου με το κινητό. Αυτό, σε βάθος χρόνου, μέσα από τη δύναμη της νευροπλαστικότητας, θα καταλήξει
άρχισε να γίνεται μια καινούργια συνήθεια. Δοκιμάστε το και μόνοι σας με κάτι απλό όπως το παράδειγμα που αναφέραμε. Εντοπίστε μια ανεπιθύμητη συνήθεια όπως εκείνη του κινητού την ώρα του διαβάσματος και ορίστε μια μικρή θετική για εσάς συνήθεια για να κάνετε αμέσως μετά. Αυτό που κάνετε είναι ότι διακόπτετε την κλειστή φύση του κύκλου της συνήθειας, επιτρέποντας μια νέα συμπεριφορά να εισέρθει μέσα σε αυτό το κύκλωμα. Με το πέρασμα του χρόνου, οι νευρικοί οδοί που οδηγούσαν στην παγιά συνήθεια θα αρχίσουν να αποδυναμώνονται. Ταυτόχρονα, οι οδοί που οδηγούν στη νέα συμπεριφορά θα ενισχύονται. Είναι σημαντικό η νέα συμπεριφορά που θα επιλέξετε να είναι κάτι εύκολο και απλό στην εκτέλεση, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσετε μεγάλη αντίσταση από το μετεχμιακό σας σύστημα που θα θέλει να αποφύγει τον πόνο μιας νέας περίπλοκης συμπεριφοράς. Αν για παράδειγμα πω ότι κάθε φορά που παίρνω το κινητό μου θα κάνω μία ώρα jogging, τότε αυτό ίσως ερμηνευτεί ως τιμωρία και το μετεχμιακό σύστημα θα προσπαθήσει να καταπιέσει τις προσπάθειές μας να το τηρήσουμε. Θέλω να τονίσω κάτι ακόμα. Το να απαλλαγούμε από ισχυρές συνήθειες είναι μια δύσκολη διαδικασία. Οπότε απαιτείται υπομονή αλλά και επιμονή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως είμαστε αδύναμοι χαρακτήρες εάν δυσκολευόμαστε να σταματήσουμε μια συνήθεια. Αντίθετα, εάν δυσκολεύεσαι, τότε συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει πως έχεις ένα υγιή εγκέφαλο που προσπαθεί να σε προστατεύσει και να κάνει την επιβίωσή σου πιο εύκολη. Πριν κλείσουμε τη σημερινή συζήτηση, αξίζει να καταρρύψουμε κάποιους συχνούς μύθους για τις συνήθειες. Πρώτον, δεν χρειάζονται απαραίτητα 21 μέρες για να σπάσει μια συνήθεια. Όπως έδειξε μια δημοφιλής ερευνητική μελέτη, ο χρόνος που θα χρειαστεί εξαρτάται και από ατομικούς παράγοντες, αλλά και από την πολυπλοκότητα της ίδιας της συνήθειας. Όταν η συνήθεια αυτοματοποιηθεί, δηλαδή εκτελείται χωρίς δεύτερη σκέψη, τότε ο εγκέφαλός σου την έχει αποδεκτεί ως συνήθεια. Και πάνω έρευνα έδειξε πως το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για τη δημιουργία μιας συνήθειας μπορεί να κυμαινθεί από 18 έως 254 ημέρες, αντικρούοντας έτσι την ιδέα των μαγικών 21 ημερών. Ο δεύτερος μύθος αφορά τη δύναμη της θέλησης. Η δύναμη της θέλησης είναι αναλώσιμη. Αντί να βασιζόμαστε σε αυτήν, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε εργαλεία που έχουμε εξετάσει, όπως η χειραγώγηση του περιβάλλοντος μας και την ανάλυση του κύκλου της συνήθειας. Ο τρίτος μύθος αφορά την αντικατάσταση παγιών συνήθειών με καινούργιες αλλά παρόμοιες συνήθειες. Η νέα συνήθεια δεν πρέπει να είναι απαραίτητα ίδια με την παγιά, αλλά να προσφέρει παρόμοια ανταμοιβή, ανταποκρινόμενη στην ίδια ανάγκη ή επιθυμία με πιο υγιή τρόπο. Τέλος, όποιος ισχυρίζεται πως οι συνήθειες εξαφανίζονται εντελώς από τον εγκέφαλό μας, τότε μάλλον υποτιμά αρκετά τις ικανότητες του εγκεφάλου. Οι συνήθειες δεν εξαφανίζονται έτσι απλά. Έχουν ήδη χαράξει δρόμους στον εγκέφαλο. Όσο μένουμε μακριά από αυτούς τους δρόμους, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αναπτύξουμε την παγιά συνήθεια. Αλλά δύσκολο δεν σημαίνει αδύνατο. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς τις νέες μας συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγουμε τα σήματα που οδηγούσαν στις παγιές. Ελπίζω ότι σας βοήθησα σήμερα να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αλλαγή των συνήθειών. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe εάν θέλετε να μένετε ενήμεροι για τα νέα του καναλιού. Καλή συνέχεια.